Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην Αγία Γη και τώρα μπροστά μας ανοίγεται η ευλογημένη Γαλιλαία. Σήμερα όμως έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας την αξιότιμη κυρία Σοφία Σφυρόαιρα, που έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο από τη ζωή της με αγάπη στην Αγία Γη και τα Πανάγια της προσκυνήματα. Η κυρία Σοφία Σφυρόαιρα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Πέλου Κατσέλη, σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου Χατζίκου και χορό στη Σχολή Γιάννη Μέτσι. Εργάστηκε ως ηθοποιός κοντά σε μεγάλα ονόματα, αλλά και ως ραδιοφωνική παραγωγός. Το 1984 εργάστηκε και ως σκηνοθέτης στην κρατική τηλεόραση. Η πρώτη της ταινία μικρού μήκους, το Κίτρινο Γάντι, απέσπασε βραβείο κριτικών και δημοσιογράφων στο παιδικό φεστιβάλ του Σαλέρνο στην Ιταλία και κρατικό βραβείο στην Ελλάδα. Η επόμενη, ένα παιχνίδι που δεν τελείωσε, απέσπασε έπαινο στο Φεστιβάλ του Μονάχου. Προβλήθηκε σε όλα τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, ενώ το ντοκιμαντέρ της «Ηλεκτρική ενέργεια» πήρε το πρώτο βραβείο μηχανικού ντοκιμαντέρ χωρών ΕΟΚ, Λοζάνη, το 1989. Το 1990 δίδαξε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Melbourne University στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου σκηνοθέτησε και την αναπαράσταση των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας την τιμή της προθιέρειας στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Στη διάρκεια της διαμονής της στην Αυστραλία, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και σκηνοθέτης στο κρατικό πολυεθνικό ραδιοτηλεπτικό δίκτυο SBS. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δίδαξε ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σκηνοθέτησε πλήθος ντοκιμαντέρ, ενώ παράλληλα συνέγραψε πολλά βιβλία όπως «Επιστροφή», «Παραμύθια της Πέτρας», «Άγιοι τόποι», «Έγινα πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδος», «Κωνσταντινούπολη, πόλη της ιστορίας» και άλλα πολλά. Επίσης, συμμετείχε στη συγγραφή συλλογικών έργων, μετέφρασε και επιμελήθηκε πολύτομες εκδόσεις και σήμερα εργάζεται ως ξεναγός, συνεχίζοντας τη συγγραφική της δραστηριότητα και τη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ. Μιλά γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά. Στους Αγίους Τόπους πήγε για πρώτη φορά το 1994
μετά από παρότρινση της μητέρας της, συνδυάζοντας το προσκύνημα με την αναγνώριση του χώρου, προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα ντοκιμαντέρ για λογαριασμό της ΕΤΕΝΑ, με την οποία, όπως προείπαμε, συνεργάστηκε ως σκηνοθέτης. Το 1998 υλοποίησε τελικά μια μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ για τους Αγίους Τόπους, για την ΕΤΕΝΑ. Για να μην μακρηγορούμε με το πλούσιο βιογραφικό της κυρίας Σοφίας, που όσο και να αναφέρουμε θα είναι και πάλι ελλιπές από μέρους μας, σταματάμε εδώ. Κυρία Σοφία, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να είστε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την εξαιρετική πραγματικά εκπομπή σας, η οποία φανερώνει τη βαθιά αγάπη που έχετε για την Αγία Γη και τα πανάγια προσκυνήματα που οι Έλληνες αγιοταφίτες έχουν την ύψιστη τιμή να φυλάνε ως θερμοπύλες του ελληνικού γένους και της ορθόδοξης πίστης μας. Πριν σας υποβάλω το ερώτημα που θέλω, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ και να ρωτήσω αν έχουμε την άδεια και την τιμή να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο σας «Άγιοι Τόποι και Σινά» για την εκπομπή μας, το οποίο είναι ένα πραγματικά υπέροχο πόνημα με πλούσιο περιεχόμενο και μοναδικό φωτογραφικό υλικό σχεδόν 800 σελίδων. Ένα αριστούργημα, μια παρακαταθήκη για τα πανάγια προσκυνήματα των Ιεροσολύμων που καλό θα ήταν όλοι μας να έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και βέβαια έχει την άδεια και την ευλογία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίου Κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου. Φυσικά και έχετε την άδειά μου και με μεγάλη μου χαρά. Άλλωστε αυτό το βιβλίο που είναι έτσι ένας καρπός πολύχρονης και πραγματικά πολύμοχτης προσπάθειας, αυτόν ακριβώς το σκοπό έχει. Να γνωρίσει σε όσους δεν είχαν ακόμα την τύχη να πάνε στους Άγιους Τόπους, στα μέρη όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και στους ήδη προσκυνητές τη διαρκή υπενθύμησή τους για την πνευματική και ψυχική τους ωφέλεια. Κυρία Σφυρόαιρα, θα θέλαμε, μιας και μόλις μπήκαμε στην ευλογημένη περιοχή της Γαλιλαίας, να μας παρουσιάσετε την περιοχή αυτή και τα ιερά προσκυνήματα με τα οποία είναι λαμπροφορεμένοι. Ευχαρίστως. Ευλογημένος τόπος σαν το πανέρι με ψωμί, η Γαλιλαία, η επαρχία των λαών, αποτελεί το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη Γαλίλ ή Γέλιλα, που σημαίνει περιοχή, κύκλος, και φαίνεται ότι αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως τοπονύμιο για να δηλώσει την περιοχή γύρω από την πόλη Κάδη, η οποία χωρίστηκε από την υπόλοιπη Παλαιστίνη, όταν ο βασιλιάς Σολομώντας παραχώρησε στον βασιλιά της Τύρου Χιράμ 20 πόλεις της. Οι πρώτοι κατοικοί της προέρχονταν από τις 4 Ισραηλίτικες φυλές, Ισαχάρ, Ζαβουλών, Νεφθαλήμ και Ασύρ, που επιμίχθηκαν με αλόφιλους γείτονες λαούς και με Ασσύριους. Οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν τους Γαλιλαίους, γιατί ο τρόπος ζωής, τα έθιμα και η γλώσσα τους είχαν επηρεαστεί από τη συμβίωσή τους με τους εθνικούς. Την εποχή του Χριστού παρουσιάζονται στη Γαλιλαία πολλοί προσήλυτες Φοίνικες, Σύριοι, Ασσύριοι και Έλληνες που σέβονταν το Θεό των Ιουδαίων. Φίλοι της τιμής παρά του χρήματος, οι Γαλιλαίοι είχαν πιο πνευματική αντίληψη για την έλευση του Μεσσία. Ίσως έτσι εξηγείται και η προτίμηση του Ιησού για την εκλογή των πρώτων μαθητών και αποστόλων του. Η θάλασσα της Γαλιλαίας ή Λίμνη Γενισαρέτ ή θάλασσα Χενερέθ ή Χεναρά, από το σχήμα της που μοιάζει με κινήρα, δηλαδή με λύρα, αντιχεί τα θαύματα του Ιησού μες στους αιώνες. Συχνά ο Κύριος τη διέπλευσε, σ' αυτήν περπάτησε, Κύριος των ανέμων, σ' αυτήν αλίευσε τους πρώτους μαθητές του,
κατέπαυσε την τρικυμία με το λόγο του και εδώ εμφανίστηκε μετά την Ανάστασή του. Πλοιάρια αυλακώνουνε τα γαλανά υφάλμηρα νερά της 212 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Το μήκος της είναι περίπου 21 χιλιόμετρα και το μεγαλύτερο πλάτος της 12 χιλιόμετρα. Γύρω από τη λίμνη υπήρχαν άλλοτε πολλές και πολυάριθμες πόλεις. Η πιο μεγάλη πολιτεία ήταν η Καπερναούμ, που το εβραϊκό όνομά της, Καφάρ Ναούμ, σημαίνει το χωριό των συνόρων και ο Ιησούς την έκανε το κέντρο της επίγειας δράσης και διδασκαλίας του. Η αρχαία Καπερναούμ, που δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί η ίδρυσή της τοποθετείται γύρω στο 2ο αιώνα π.Χ., βρίσκεται βορειοανατολικά της λίμνης Γενισαρέτ, στα σύνορα των αρχαίων φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Στα ρωμαϊκά χρόνια η Καπερναούμ ήταν μεγάλο τελωνιακό κέντρο, όπως προκύπτει και από την πρώην ιδιότητα του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου. Στην παραθαλάσσια Καπερναούμ, ο Ιησούς γνώρισε τους περισσότερους Αποστόλους του και έκανε τα περισσότερα θαύματά του. Θεράπευσε το δούλο του Ρωμαίου Εκατόνταρχου, την πεθερά του Πέτρου, την αιμορροούσα γυναίκα, τους δύο τυφλούς, τη συγκύπτουσα γυναίκα, τον παραλυτικό, πολλούς δαιμονισμένους και ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Στην Καπερναούμ, ο Κύριος δίδαξε για πρώτη φορά και το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα, η άλλοτε πλούσια αρχαία Καπερναούμ κείται σε ερείπια πλάι στη λίμνη. Θλιβερό απομινάρι ενός σεισμού του 11ου αιώνα, επαληθεύοντας την προφητεία του Χριστού. Και εσύ, Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τον ουρανό, θα κατεβείς μέχρι τον Άδη. Στο ακρογιάλι της λίμνης, ανατολικά της αρχαίας Καπερναούμ, βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Μονή των Αγίων Αποστόλων. Ο ναός της χτίστηκε το 1932 από τον Πατριάρχη Δαμιανό, στη θέση που κατά την παράδοση ήταν το σπίτι όπου ο Ιησούς θεράπευσε τον παράλυτο όταν τον κατέβασαν με σκοινιά από τη στέγη γιατί από το πλήθος του κόσμου δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Κοντά στην Καπερναούμ υψώνεται το όρος των μακαρισμών. Εδώ ο Χριστός έκανε την επί του όρους ομιλία. Στην κορυφή του βρίσκεται μεγαλόπρεπος ναός που ανήκει στους Λατίνους. Κάτω από το όρος των μακαρισμών, στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είναι η Τάμπχα, το προσκύνημα του θαύματος του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και 2 ιχθύων. Η αραβική λέξη Τάμπχα προέρχεται από την παραφθορά του ελληνικού ονόματος Επτάπηγων από τις πολλές θειούχες πηγές, ονομαστές στην αρχαιότητα για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Το Επτάπηγον δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Στα χρόνια του Ιησού ονομαζόταν ίσως Μαγκαντάν, δηλαδή νερά της τύχης και ήταν τόπος έρημος στην άκρη της λίμνης, όπου ο Κύριος αποσυρώταν για να αναπαυθεί. Από τον 4ο όμως ήδη αιώνα, οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί της Καπερναούμ ταύτιζαν την περιοχή με τον χώρο όπου ο Ιησούς χόρτασε 5.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά με 5 άρτους και 2 ψάρια και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσεψε από τα κομμάτια. 12 κοφίνια γεμάτα. Το 383 η προσκυνήτρια μοναχή Σιλβία αναφέρει ότι ο βράχος πάνω στον οποίο τοποθέτησε ο Κύριος τους άρτους είχε γίνει η Αγία Τράπεζα μιας μικρής εκκλησίας που θεωρείται ότι έκτισε το 350 ένας Ιουδαίος ευγενής από την Τιβεριάδα, ο Άγιος Ιώσιπος. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ναός του πολλαπλασιασμού των Άρτων και ανήκει στο τάγμα των Βενεδικτίνων μοναχών, οι αρχαιολογικές ανασκαφές του 1932 έφεραν στο φως μια βυζαντινή παλαιοχριστιανική βασιλική που χτίστηκε τον 5ο αιώνα επί Πατριάρχη Ιερουσαλήμ Μαρτυρίου
πάνω στα ερείπια αρχαιότερης εκκλησίας. Ο αρχαίος ναός που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614 αναστηλώθηκε στη δεκαετία του 1980 και αποκαταστάθηκε στη βυζαντινή του μορφή. Στα επηρεασμένα από την αιγυπτιακή τέχνη ψηφιδωτά που καλύπτουν το υπέροχο μοσαϊκό του δάπεδο, απεικονίζονται με απίστευτα ωραίους χρωματισμούς και μια αέρινη λεπτότητα κατασκευής, ζώα και φυτά από την Πανίδα και τη Χλωρίδα της λίμνης Γενισταρέτ σε ένα πρωτότυπο κομψό φυσικό σύνολο. Στην κόχη του ιερού απεικονίζεται το περιστατικό του θαύματος, ένα καλάθι γεμάτο ψωμιά ανάμεσα σε δύο ψάρια. Στη δυτική όχθη της λίμνης βρίσκονται και τα Μάγδαλα, η πατρίδα της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι ο Ιησούς, μετά τον δεύτερο πολλαπλασιασμό των άρτων και ηχθείων, απολύσας τους όχλους, ανέβη στο πλοίον και ήλθεν εις τα όρια Μαγδαλά. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αναφερόμενος στο ίδιο περιστατικό, αποκαλεί την περιοχή Δαλμανουθά. Οι Ταλμουδιστές γνωρίζουν την πόλη Μιγδάλ Νουναϊά, που σημαίνει πύργος ηχθείων, και οι Ελληνιστές μεταφράζουν τα Ταρχαία. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως ερείπια από την εποχή του Χριστού, καθώς και υπολείμματα Βυζαντινού μοναστηριού. Η Τιβεριάδα ιδρύθηκε στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ γύρω στο 18 μετά Χριστόν από τον τετράρχη Ηρώδη Αντίπα προς τιμή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τιβερίου, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Η πόλη αναδείχθηκε σε μία από τις 4 ιερές πόλεις του Ιουδαϊσμού και έγινε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Αγία Γη. Σήμερα η Τιβεριάδα είναι μια γοητευτική και πολύ ανεπτυγμένη τουριστική λουτρόπολη. Πλάι στις υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι η Ελληνορθόδοξη Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων, στο χώρο που έγινε η τρίτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Το κτηριακό συγκρότημα της Μονής, που ενσωματώνει τμήματα των μεσαιωνικών τυχών της πόλης, χτίστηκε πάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας που ανοικοδόμησε η Αγία Ελένη στην Ακρογιαλιά, όπου οι Απόστολοι, με υπόδειξη του Αναστημένου Ιησού, έσυραν τα δίχτυα γεμάτα από 153 μεγάλα ψάρια και έφαγαν μαζί του και ζεστάθηκαν στη φωτιά και άκουσαν πάλι το λόγο της αγάπης του. Η σημερινή εκκλησία, ρυθμού τρίκλη της Βασιλικής, πήρε το 1978 την τελική της μορφή και φέρει ευδιάκριτα τα σημεία της επιχωμάτωσης λόγω της ανύψωσης των νερών της λίμνης από την κατασκευή φράγματος στην έξοδο των νερών προς τον Ιορδάνη. Στην νοτιοανατολική πλευρά των τειχών της βρίσκεται το παρεκκλήσι του πύργου αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και αγιογραφημένο με ωραιότατες πραγματικά τοιχογραφίες. Φως ύλαρον, Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ναζαρέτ ήταν ένα μικρό, ασήμαντο και κακόφημο χωριό της Γαλιλαίας που βρισκόταν 140 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ την εποχή του Χριστού. Τα αρχαία κείμενα, η Παλαιά Διαθήκη, το Ταλμούδ και οι Εβραίοι ιστορικοί δεν αναφέρονται σε αυτήν. Αντίθετα, μνημονεύεται 29 φορές στην Καινή Διαθήκη, γιατί είναι η πόλη που ο Αρχάγγελος θαύμασε την ωραιότητα της Παρθένου και ευαγγελίστηκε τη γέννηση του λυτρωτή. Η Ναζαρέτ είναι η πόλη όπου ο Ιησούς έζησε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια πριν από την έναρξη της δημόσιας δράσης του. Μπήκε σε συναγωγή της ημέρα Σάββατο και διάβασε την περικοπή του Ισαΐα για τον Ευαγγελισμό των φτωχών, αποκαλύπτοντας το πλήρωμα της γραφής. Ο ελληνορθόδοξος ιερός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρίσκεται πάνω από το πηγάδι, όπου η Παρθένος Μαρία, όπως όλες οι γυναίκες της Ναζαρέτ, ερχόταν για να αντλήσει νερό και εδώ, κατά την παράδοση, έγινε η φανέρωση του Απόκριφου μες τους αιώνες και άγνωστου στους αγγέλους μυστηρίου. Ο ναός χτίστηκε από την Αγία Ελένη το 326-327 και υπέστη πολλές καταστροφές, επανοικοδομήσεις και ανακαινήσεις, ακολουθώντας τον ταραγμένο ρου της ιστορίας της χώρας. Ο Ρώσος προσκυνητής ηγούμενος Δανιήλ το 1106-1107 ή κατά άλλους το 1113-1115 αναφέρει ότι ο ναός που βρισκόταν πάνω από την πηγή της Παρθένου στη Ναζαρέτ ήταν κυκλικός. Η σημερινή εκκλησία χρονολογείται από το 1750, καθώς με την έκδοση ευεργετικών διαταγμάτων από τους Οθωμανούς Σουλτάνους, η Αγιοταφητική Αδελφότητα ανέκτησε τα Πανάγια προσκυνήματα που είχαν καταλάβει οι Λατίνοι και έτσι έγινε πάλι εφικτή η ανοικοδόμηση ιερών ναών στην Παλαιστίνη. Πρόκειται για βασιλική, στην οποία ενσωματώνεται και η κρύπτη με το πηγάδι της Παναγίας του 12ου αιώνα. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο της, έργο του 1756, με εικόνες της Ιεροσολυμίτικης σχολής, είναι αφιέρωμα ενός Έλληνα εμπόρου προσκυνητή και, σύμφωνα με την ελληνική και αραβική επιγραφή του, κατασκευάστηκε από τον Ανδρέα Ντιμαΐστο. Θαυμάσιες τοιχογραφίες καλύπτουν το καθολικό, από το οποίο ο προσκυνητής κατεβαίνει στην πηγή της Παρθένου, στον τόπο που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ θαύμασε την ωραιότητα και τη λαμπρότητα της αγνότητάς της. Η πηγή εξακολουθεί να αναβλύζει αγίασμα, δροσιά ψυχής για τους πιστούς που παρακαλούν τη μάνα της ζωής να μεσητέψει για τον ανθρώπον το γένος. Πάνω από την πηγή υπάρχει μια θαυμάσια και ιδιαίτερα πρωτότυπη εικόνα. Ο Αρχάγγελος φέρει στη Μαρία το χαρμόσυνο άγγελμα. Η κόρη σκύβει ελαφρά, συγκατανεύοντας το θέλημα του Θεού και μέσα στην κοιλιά της απεικονίζεται το θείο βρέφος. Ο
8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ναζαρέτ, κάτω από το νήσιο της Σικιάς και της Ελιάς, βρίσκεται η Κάφρα Κανά, η Κανά της Γαλιλαίας, ιδιαίτερη πατρίδα των Αποστόλων Σίμωνα του Κανανίτη και Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίου, όπου σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Ιησούς έκανε το πρώτο του θαύμα, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί και φανερώνοντας τη δόξα και το μεγαλείο της Θείας Δύναμης και της εξουσίας Του. Στον τόπο που σύμφωνα με την παράδοση ήταν το σπίτι του Σίμωνα του Κανανίτη, βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Κανά, που ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ευλαβικά ο χριστιανός προσκυνητής θα αντικρίσει 2 από τις 6 πέτρινες ιδρίες που έβαζαν νερό οι Ιουδαίοι για να πληθούν πριν φάνε. Θαβόρ και Ερμών, εν το ονόματί σου αγαλιάσονται. Σαν τεράστιος κονικός όγκος, μοναχικός φρουρός στο βορειοανατολικό άκρο της έφορης πεδιάδας Εσδρυλών, σαν στρογγυλός μαστός στο μέσον της Γαλιλαίας, υψώνεται το όρος Θαβόρ, το όρος της Θείας Μεταμόρφωσης, 560 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπος συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως κριτής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ από την Γάδη οδήγησαν τους άνδρες των φυλών Νεφθαλήμ και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο στρατηγό Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το υψηλό όρος το οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, πάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία την οποία έκτισε η Αγία Ελένη, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη 3 ναών που αντιστοιχούσαν στις 3 σκηνές που πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, πάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί ναοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Το 1860, πάνω στα υπολείμματα της αρχαίας Βυζαντινής Εκκλησίας του 8ου αιώνα, με τη φροντίδα του Πατριάρχη Κυρίλλου Δευτέρου, στο νότιο τμήμα της κορυφής, άρχισε η ανοικοδόμηση του Ιερού Πατριαρχικού και Σταυροπηγιακού Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, που εγγενιάστηκε στις 6 Αυγούστου 1862. Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική με θαυμάσιο ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο. Εκτός από το καθολικό, η Ιερά Μονή έχει ανοικοδομήσει οικοδονοστάσιο, ξενώνες, τραπεζαρίες, αποθήκες και άλλα κτίσματα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χιλιάδων πιστών που έρχονται για να βιώσουν την εν Χριστώ μεταμόρφωσή τους. Τη νύχτα της Θείας Μεταμόρφωσης, μετά την Ολονυχτία και τη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί καρτερούν να έρθει η Θεία Νεφέλη από την Κοιλάδα. Ένα λαμπρό σύννεφο που ανεβαίνει αργά σαν άχνη, σαν καπνός, σκεπάζει την εκκλησία και την αυλή και το βουνό και νιώθεις το άγγιγμά του, την άχρονη και αιώνια αγάπη. Κυρία Σοφία, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την όμορφη παρουσία σας εδώ, αλλά και την ωφέλιμη για όλους μας παρουσίαση των Παναγίων προσκυνημάτων της Γαλιλαίας. Να είστε καλά και η χάρη της Παναγίας μας να σας σκέπει πάντοτε. Εγώ σας ευχαριστώ. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά.
Χριστού την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας. Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.